Καλησπέρα. Σάββατο 13 Ιουνίου 2020 το βραδινό μα vlog, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα, αλλά φαίνεται ότι απασχολεί αρκετού ανθρώπου. Μυρωδική κουμπάρα, φορτική και απαιτητική. Πώ την αντιμετωπίζω. Καλησπέρα σου, Θέκλα μου. Καλησπέρα και σε σένα, φίλη. Παρακολουθώ τα βίντεο σου και μου αρέσει πολύ η προσέγγιση σου σε θέματα ψυχολογία. Ευχαριστώ. Αντιμετωπίζω κι εγώ ένα θέμα για το οποίο θα ήθελα τη γνώμη σου. Έχω βαφτίσει ένα παιδάκι εδώ και πέντε χρόνια και δυστυχώς η μητέρα του παιδιού, δηλαδή η κουμπάρα μου, είναι τοξική. Έγινε η νονά του παιδιού γιατί κατά κάποιο τρόπο δεν είχαν επιλογή νονού και δυστυχώς δεν τους γνώριζα ιδιαίτερα. Μέγα λάθος να το ακούσουν κι άλλοι όταν δώσαμε τα χέρια για τη βάφτιση. Μήπως δεν είναι τυχαίο που δεν είχαν άλλο να τους βαφτίσει το παιδί. Πως δεν είναι τυχαίο. Πήγα να κάνω το καλό που λένε. Η αλήθεια είναι ότι στην όλη προετοιμασία της βάπτισης διαπίστωνα ότι είχε υπερβολικές απαιτήσει ως προς το τι θα αγοράσω. Πράγμα το οποίο δεν με επηρέασε γιατί είχα συγκεκριμένο προπολογισμό. Όσο περνάει ο καιρός όμως γίνεται ολοένα και χειρότερη κατάσταση έχει απαιτήσει να είναι σε εβδομαδιαία βάση μαζί μου και λίγο λέω, θέλει να την επισκέπτομαι όσο το δυνατόν πιο συχνά. Θέλει να μιλάει καθημερινά στο τηλέφωνο, το απεχθάνω με αυτό και εγώ προσωπικά το απεχθάνω με αυτό το να μιλάω στο τηλέφωνο καθημερινά με πολλούς ανθρώπους ή ανθρώπους που δεν θα ήθελα εγώ να τους πάρω τηλέφωνο. Ε. Θέλει να μιλάει καθημερινά στο, στο τηλέφωνο μαζί μου, πράγμα που μου προκαλεί θέματα στη δουλειά μου γιατί όταν δεν απαντώ στο κινητό μου, καλεί στον εργασιακό μου χώρο με την πρόφαση πώς ανησύχησε. Αυτό το έλυσα στη δουλειά, μιλώντας ανοιχτά στον προϊστάμενο μου για τη φορτικότητα της, ωστόσο δεν το κόβει. Είναι, ε, δηλαδή η κοπέλα δεν καταλαβαίνει από κοινωνικούς κανόνες. Ε. Είναι πάρα πολύ επεμβατική σε οτιδήποτε με αφορά. Το χειρότερο είναι πως έχει αρνητισμό και ό,τι απαιτήσει έχει τις εκφράζει με προσβλητικό τρόπο, πράγμα το οποίο κάνει την όλη κατάσταση ακόμη πιο αφόρητη. Έχει πολύ μεγάλες προσδοκίες από εμένα, όχι όμως απαραίτητα για το παιδί. Έχω κεντρικά έχει απαιτήσει για τον εαυτό της. Γιατί δεν έχει καμία φίλη πέρα από εμένα. Αυτό δεν είναι κάτι που το αναφέρει η ίδια, αλλά όλα αυτά τα χρόνια δεν την έχω ακούσει ποτέ να πει ότι θα πάει για καφέ με τη μέρη τη θέκλα για παράδειγμα. Πάντα είναι μόνο με εμένα. Ο άνδρα τη είναι λογικός άνθρωπος αλλά δεν περνάει ο λόγος και η γνώμη του σε οτιδήποτε. Τα τελευταία τρία χρόνια είμαι με έναν άνθρωπο, τον οποίο φυσικά δεν εγκρίνει για σύντροφό μου. Στην αρχή επειδή ήταν ζωρισμένο οικονομικά, και τώρα που είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση, δεν τον εγκρίνει γιατί θεωρεί ότι μα μακρίνει από αυτήν. Σκέψου ότι ο βαφτισιμιό μου το λέει: Νονό, και η κουμπάρα μου επεμβαίνει πάντα και του τονίζει πω δεν είναι ο νονό του επειδή δεν το έβαλε λάδι. Ο σύντροφο μου αδιαφορήσει ό,τι του πει και αποφεύγει συναναστροφέ συχνά μαζί τη. Ετοιμάζουμε και να παντρευτώ το 21, η ώρα είναι καλή. Η ώρα είναι καλή. Και επειδή έχω κάποιε καλέ φίλε και συναδέλφου που με βοηθούν με οποιονδήποτε τρόπο στι ετοιμασίε, συνεχώ κάνει σκηνέ ζηλοτυπία που τι εμπιστεύομαι αυτέ για το γάμο μου και τι συμβουλεύομαι. Φυσικά δεν τη διαχωρίζω από τη διαδικασία, αλλά καταλαβαίνει ότι δεν θέλω ιδιαίτερο στη βοήθειά της γιατί μου προκαλεί θυμό. Ε, πώ να μην σου προκαλεί θυμό με όλη αυτή την παρεμβατικότητα και τι παράλογες απαιτήσει. Τη τονίζω ότι είναι φίλε που νιώθω την αγάπη του και δεν δέχομαι για αυτέ κριτική ούτε από το Θεό τον ίδιο που λέει ο λόγος. Για να σου είμαι απόλυτα ειλικρινή, μέσα μου, κάθε φορά που θα τη συναντήσω, έχω ένα αίσθημα οργή και άγχους για την έκβαση του ραντεβού. Άρα, καλά κάνει και την περιγράφει ω τοξική, γιατί είναι ένδειξη τοξικότητα αυτή να νιώθει οργή, θυμό και άγχο πριν να συναντηθεί με κάποιον. Ένδειξη τοξικότητα του άλλου προσώπου ή τη σχέση με το άλλο πρόσωπο. Στο τέλο κάθε συνάντηση και μπαίνοντα στο αμάξιμο για να επιστρέψω στο σπίτι μου, δεν σου κρύβω ότι κάνω ασκήσει αναπνοή για να αποβάλω την ένταση. Βοηθά. Δεν αμφιβάλλω, δεν αμφισβητώ ότι βοηθούν οι ασκήσει αναπνοή, αλλά είναι πολύ τραγικό να χρειάζεσαι να κάνει ασκήσει αναπνοή για να τα βγάλει πέρα με μια συνάντηση με τη μυρωδική σου κουμπάρα. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Θέλω τη συμβουλή σου, γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση να πληγωθεί το βαφτιστήρι μου, το οποίο δεν φταίει σε κάτι. Όμω και εγώ δεν θα ήθελα να περάσω το υπόλοιπο τη ζωή μου σκεπτόμενοι τεχνικέ για το πώ να τη διαχειριστώ. Και πολύ καλά κάνει που δεν θε να περάσει την υπόλοιπη ζωή σου να ασχολείσαι με αυτήν. Να σου αναφέρω πως έχω κάνει δεκάδες συζητήσεις μαζί της, τονίζοντας της ότι ο τρόπος της και οι απαιτήσει που έχει με πιέζουν και με φέρνουν πολλές φορές σε δύσκολη θέση. Κάθε φορά που μιλάς, αλλά φαντάζομαι χωρίς αποτέλεσμα για να χρειαστεί να μου γράψεις και εμένα τώρα. Κάθε φορά που μιλάς για τοξικούς και για το ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτούς, σου βγάζω το καπέλο. Με κάθε ειλικρίνεια το λέω, αλλά το ότι υπάρχει ένα βαφτιστήρι στη μέση κάνει την απομάκρυνση να φαντάζει λάθος κίνηση στο μυαλό μου. Ελπίζω να μην σε κούρασε το μεγάλο κείμενο. Σου εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή σου, εν αναμονή της απάντησης σου. Λοιπόν, 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 έμπλεξες κόρη, έμπλεξες και μάλιστα άσχημα. Γιατί όπως πολύ ορθά επισημαίνεις, υπάρχει το παιδί στη μέση, το βαφτιστή σου, το οποίο σε κάνει να το σκέφτεσαι διπλά και τριπλά το να διακόψεις πλήρως σχέσεις μαζί της, επειδή αυτό ε, νιώθει και αισθάνεσαι πω θα έχει αρνητική επίδραση πάνω στο παιδί, θέλω να σε συγχαρώ για το γεγονό ότι δεν έχει μεταθέσει, οποιοδήποτε, ή μεταφέρει, ή προβάλλει οποιοδήποτε αρνητικό συνέστημα έχει για την κουμπάρα σου στο βαφτιστικό σου. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Αυτό δείχνει οριμότητα και ανωτερότητα εκ μέρου σου και πνευματική καλλιέργεια. Μπράβο. Λοιπόν, θα τα πάρω από την αρχή. Καταρχάς είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, εξόχως ανησυχητικό, αν έρχεται ένα πρόσωπο το οποίο δεν το γνωρίζουμε καλά, δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερα στενή σχέση μαζί του και μας λέει θα μου βαφτίσει το παιδί. Είναι ανησυχητικό γιατί πώς φτάνεις σε ηλικία που να έχεις αποκτήσει παιδί, μ? Που μπορεί να είσαι, ξέρω εγώ, 25, 30, 35, δεν ξέρω σε ποια ηλικία αυτή η γυναίκα έχει αποκτήσει παιδί. Ούτε μα λέει στι ηλικίε και να μα τι έγραφε, δεν θα τι έλεγα για σκοπού διατήρηση τη ανωνυμία σου. Ε, και να μην έχει ένα στενό πρόσωπο, ή ένα φίλο, μια φίλη, έστω ένα συγγενή, ρε παιδί μου. Μπορεί να είναι αδερφό, αδερφή, ξάδερφο, ξαδέρφη, με τον οποίο να έχει μια στενή σχέση, που να σε γνωρίζει καλά, και να είναι διατεθειμένο αυτό ο άνθρωπο και να σου προτείνει και από μόνο σου, από μόνο του. Να σου βαφτίσει το παιδί. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοινωνικοί και οι οποίοι έχουν αγαστές σχέσεις με τους ανθρώπους στο περιβάλλον τους, δεν χρειάζεται να κάτσουν να αναζητήσουν και να ψάξουν α, ποιος θα τους βαφτίσει ειδικά το πρώτο παιδί. Μπορεί κάποιοι, ξέρω εγώ, να στο δεύτερο παιδί, στο τρίτο παιδί, να, να, μην, έχουν φίλοι, να, να, να μην έχουν κάποιον πρόθυμο. Αλλά στο πρώτο παιδί που κάνει μια γυναίκα, που κάνει ένα ζευγάρι, στο πρώτο παιδί που έρχεται στη ζωή, εάν το ζευγάρι αυτό έχει μια υγιή κοινωνικότητα, θα βρεθεί τουλάχιστον έστω και ένα άνθρωπο που θα προτείνει από μόνο του θα ήθελα να βαφτίσω το παιδί σα. Που αυτό ο άνθρωπο μπορεί να είναι είτε κουμπάρο, είτε κουμπάρα στο γάμο, ή να είναι κάποιο παιδικό φίλο του ενό γονέα, κάποιο παιδικό φίλο του άλλου γονέα, ή κάποιο στενό φίλο του ενό γονιού του άλλου, ή ένα φιλικό ζευγάρι τέλο πάντων που γνωρίζει το άλλο το ζευγάρι αρκετό καιρό και έχουν σχέσει. Δηλαδή είναι ανησυχητικό από μόνο του ότι αυτό το ζευγάρι το συγκεκριμένο που σου ζήτησε για κουμπαριά δεν είχε κάποιον άλλον άνθρωπο να βαφτίσει το παιδί και ζήτησε σε σένα η οποία το λες ξεκάθαρο ότι δεν είχε κάποια ιδιαίτερη σχέση μαζί τους. Η γνώμη μου είναι όταν μας ζητάνε άγνωστοι άνθρωποι να του βαφτίσουμε το παιδί να μην το δεχόμαστε. Για τον λόγο ότι ε, κάποιο λάκο έχει η φάβα και εκείνο το ζευγάρι δεν έχει κάποιον να του αυτίσει το παιδί. Δεν έχει κάποιον ο οποίο να προτείνει από μόνο του, να έρθει από μόνο του με όλη του την όρεξη και να πει φιλενάδα, φίλε, κουμπάρι, αγαπητή, αν ήταν και κουμπάρο με στο γάμο ή ε, ξαδέρφη, ξάδερφε. Θέλω πολύ να σου αυτίσω το παιδί. Σα αγαπάω πολύ, χαίρομαι με τη χαρά σα και θέλω να αυτίσω το παιδί. Εντάξει. Από όσα περιγράφει εσύ για αυτή την ιστορία, είναι φανερό πως η κοπέλα αυτή έχει θέμα με την κοινωνικοποίηση. Λειτουργεί με έναν τρόπο τοξικό πάνω σε σένα, αυτό είναι ξεκάθαρο και φαίνεται από τα πράγματα που μα γράφει: ότι αγχώνεσαι, ότι νιώθει ένα πλάκωμα κάθε φορά που θα βρεθεί μαζί τη, ότι σε πνίγει, ότι είναι παρεμβατική στη ζωή σου, ότι απαιτεί το χρόνο σου, ότι απαιτεί τι συναντήσει μαζί σου. Και ίσω γι' αυτό δεν είχε και κανέναν που να την ήξερε και να ήθελε να την κάνει κουμπάρα. Και περιγράφει και έναν σύζυγο, ο οποίο φαίνεται και λίγο συνεξαρτόμενο να κάνουμε διάγνωση στον άνθρωπο, όπω αγράφει από εκεί, αλλά λε είναι καλό άνθρωπο, είναι λογικό, αλλά δεν περνάει ο λόγο του. Λοιπόν, εγώ στη θέση σου θα έκοβα σχέσει. Σοβαρά. Θα έπαιρνα το ρίσκο και θα τη έλεγα. Ε, κουμπάρα, δεν μου αρέσει ο τρόπο που μου συμπεριφέρεσαι, δεν νιώθω καλά στι μεταξύ μα επαφέ. Νιώθω ότι με καταπιέζει να κάνω μαζί σου παρέα καταναγκαστικά. Με ενοχλεί που θέλει να μιλάμε καθημερινό στο τηλέφωνο. Με ενοχλεί που δεν εγκρίνει τον αργωνιαστικό μου ή τον σύντροφό μου ή τον μελλοντικό μου άνδρα. Με ενοχλεί που κάνει κοινέ ζηλοτυπίε για τι άλλε φίλε που με βοηθούν στο γάμο. Και επειδή δεν θέλω στη ζωή μου τοξικότητα, επιλέγω να μην έχω σχέσεις μαζί σου θέλω να διατηρήσω σχέσεις με το, βαφτιστήρι μου, θέλω να έρχομαι στα γενέθλιά του, στα χρι, Χριστούγεννα, το Πάσχα, να το βλέπω ή να το παίρνω μια βόλτα, αν δεν ξέρω σε ποια, πέντε χρόνια είναι το παιδί, μπορεί να το πάρεις μια βόλτα. Θέλω να έρχομαι να παίρνω το βαφτιστήρι μου, να το παίρνω μια βόλτα, να το πάω μια βόλτα στο σπίτι μου, να του κάνω τα δώρα του, να έχουμε επαφή, αλλά δεν θέλω να έχω επαφή μαζί σου επειδή μου τα έχει πρίξει. Δικαιούσε να τη το πει. Δικαιούσε να το απαιτήσει. Τώρα, αν αυτή η ίδια που είναι πιθανόν να το κάνει, σου απαγορεύσει να έχει επαφή με το παιδί τη, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και να σου πω και κάτι: Δεν μπορούμε να σώσουμε τα παιδιά του κόσμου όλου. Σοβαρά. Δεν μπορούμε να σώσουμε τα παιδιά του κόσμου όλου. Δυστυχώ, στην εποχή μα, όπω γινόταν και σε άλλε εποχέ, δεν είναι θέμα τη εποχή αυτό. Δυστυχώ, είναι μια πραγματικότητα ότι ο κάθε αδιάγνωστο μπορεί να γίνει γονέα, χωρί να περάσει κανένα απολύτω τεστ για το αν κάνει για γονιό. Έβλεπα μια συνέντευξη προ λίγων ημερών του του Μουτσινάτου Νίκου, ο οποίο είχε πάει στο Late Night Show με τον Γρηγόρα Αρναούτογλου και ο, ανέφερε ο Νίκο ότι θέλει να υιοθετήσει παιδί, και είπε ότι περνάει από πάρα πολλά τεστ. Περνάει από τεστ από ψυχολόγου, από κοινωνικού λειτουργού κλπ. Και το συζητούσαν εκεί στη συνέντευξη και συμφωνώ μαζί του ότι ανάλογα τεστ θα έπρεπε να περνούν και οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν παιδί από μόνοι του. Που δεν χρειάζεται να υιοθετήσουν ή να έχουν παρεθέτη μητέρα ή οτιδήποτε, που κάνουν παιδιά βιολογικά. Δυστυχώ. Ο κάθε αδιάγνωστος μπορεί άνετα να κάνει παιδί, αν μπορεί βιολογικά. Και αυτό είναι τραγικό. Όμω, όπω το αυτιστήριο, υπάρχουν πολλά άλλα τέτοια παιδιά εκεί έξω και δυστυχώ δεν μπορούμε εμεί να σώσουμε όλα τα παιδιά μπορούμε κάνοντας αυτά τα βίντεο στο κανάλι, διαδίδοντας αυτά τα βίντεο, τα βίντεο να αυξήσουμε την ευαισθησία του κόσμου για τέτοια θέματα γονεϊκότητας, να, 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 βοηθήσουμε στη ψυχοεκπαίδευση και στην αλλαγή του γενικού κοινωνικού σκεπτικού. Δεν μπορούμε όμως να σώσουμε ένα-ένα ξεχωριστά όλα τα παιδάκια. Μακάρι όταν τις το κόψει, να κόψει το μυαλό τη ότι για το συμφέρον του παιδιού τη να το επιτρέψει να έχει επαφές με το παιδί, αν δεν το επιτρέψει αυτή, το κρίμα είναι στο δικό τη το λαιμό. Που ούτω ή άλλω, αν με ρωτά εμένα, ένα παιδί που μεγάλωνε με αυτή τη γυναίκα, η οποία χρησιμοποιεί το παιδί ω ένα μέσο για να πάρει προσοχή από εσένα στην παρούσα περίπτωση και δεν ξέρουμε και τι κάνει. Τι και μα αφορά και τι κάνει στο υπόλοιπο τη ζωή τη. Και μπορώ να φανταστώ ότι αν τη χωρίσει ο άνδρα τη ή αν το χωρίσει αυτή, ότι μπορεί να του κάνει και γονική αποξένωση τέτοιο χαρακτήρα που φαίνεται πω έχει από αυτά που περιγράφει. Είναι πολύ πιθανό να σου κόψει σχέση με το παιδί. Όμω. Δεν φέρεις ευθύνη για την ανατροφή του βαπτιστηριού σου. Ο θεσμός της κουμπαριάς της μυρωδικής είναι ένας θεσμός που υπάρχει στην ελληνική και στην κυπριακή παράδοση, έχει σχέση με τη θρησκεία, τα θρησκευτικά, τα λειτουργικά και την παράδοση του λαού μας. Το βαπτιστήρι, το πνευματικό παιδί ενός νονού, μιας νονάς, στην πραγματικότητα όσον αφορά το σκεπτικό, το χριστιανικό, και το πατερικό σκεπτικό είναι ότι βαφτίζει ένα παιδί, ένας νονός, μια νονά και ο ρόλος του είναι να κατηχήσει το παιδί στην ορθόδοξη πίστη. Αυτός είναι ο ρόλος του, του ο κλασσικός, παραδοσιακός και ουσιαστικός ρόλος του νονού και της νονάς με βάση την εκκλησία. Με βάση την κοινωνία, στα παλιότερα χρόνια οι φτωχοί άνθρωποι επέλεγαν να βαφτίσει το παιδί τους κάποιος πλούσιος, ούτως ώστε να ενισχύει οικονομικά το παιδί. Και τότε συνέβαινε αυτό το φαινόμενο, μια οικογένεια με λίγου σπόρου να προσεγγίσει τον πλούσιο, τον άρχοντα τη περιοχή και να ζητήσει να του αφήσει το παιδί, ώστε το παιδί να παίρνει κάποια δώρα ή κάποια χρήματα από τα οποία ενισχύεται και η οικογένεια από τον πλούσιο νονό ή από την πλούσια νονά. Αυτό συνέβαινε παλαιότερα κυρίω. Και μπορείτε να γράψετε και στα σχόλια την συμφωνία σα ή τη διαφωνία σα με αυτή μου τη διαπίστωση, γιατί δεν είμαι ιστορικό ανθρωπολόγο. Λέω αυτά που έχω, έχει τύχει να έρθουν στην γνώση μου και στην αντίληψη μου μέσα από τη δουλειά που κάνω. Και στη σύγχρονη εποχή, στις μέρες μας, οι περισσότεροι άνθρωποι το, το κουμπαριλίκι, το μυρωδικό, το, είναι ένας δεσμός κοινωνικός, οι περισσότεροι άνθρωποι βαφτίζουν τα παιδιά του για του τύπου, δεν βαφτίζουν τα παιδιά του επειδή είναι συνειδητοί θρήσκοι και συνειδητοί χριστιανοί και θέλουν τα παιδιά του να τα βαφτίσουν για πνευματικού λόγου. Τα βαφτίζουν για κοινωνικού και παραδοσιακού λόγου, όχι για ουσιαστικού λόγου. Και επιλέγουν για νονό ή για νονά, εάν δεν βρεθεί κάποιο που να επιλέξει από μόνο του να το κάνουν, κάποιον άνθρωπο με τον οποίο θέλουν να κάνουν παρέα. Εντάξει. Ε, και αυτό φαίνεται ότι έγινε στη δική σας περίπτωση ότι σε επέλεξε εσένα, ίσως σε επέλεξε με βάση την κοινωνική και την οικονομική σου κατάσταση, ίσως σε επέλεξε με βάση το ότι θα ήθελε να γίνει κολλητή σου, και είναι ξεκάθαρο ότι θέλει πάρα πολύ να γίνει κολλητή σου, και ε, όχι γιατί θεωρεί ότι εσύ, εσύ είσαι ένα κατάλληλο πρόσωπο για να βοηθήσεις το παιδί στην ανατροφή του, την καλή του την ανατροφή, στην παιδεία του παιδιού, στην εξέλιξη του παιδιού, στην πνευματικότητα του παιδιού. Ε, η γνώμη μου είναι ότι και αν παραμένει σε αυτή την καταπιεσμένη σχέση με τη μάνα του, δεν θα μπορέσει, δεν θα έχει και κάτι να δώσει στο παιδί. Η γνώμη μου είναι να κόψει σχέσει όπω σου είπα, να τι εξηγήσει γιατί κόβει σχέσει, να διεκδικήσει το να έχει επαφή με το παιδί. Αν σου το απαγορεύσει, μπορεί να στέλνει τα δώρα του παιδιού με το ταχυδρομείο ή με ένα courier και βγάλει από τη ζωή σου την τοξική. Και θα επιδιώξει να έχει σχέση με το παιδί αν σου το απαγορεύσει αυτή τώρα που το παιδί είναι ανήλικο, να έχει σχέση με το παιδί όταν ενηλικιωθεί. Και πίστεψέ με, σου μιλάω και από τη θέση της νονάς και από τη θέση της βαφτιστήρας, ότι ακόμη και όταν ενηλικιωθεί ένα παιδί, ε, ε, αναζητεί να έχει επαφές με τον νονό του. Εντάξει, τα μικρά τα παιδιά θεωρούν ότι ο νονό είναι εκεί για να του κάνει δώρα, να του κάνει τη λαμπάδα το Πάσχα που έχετε εσεί έθιμο στην Ελλάδα, να του φέρνει το Πασχαλινό Αυγό, να του κάνει δώρα στα γενέθλιά του, να του δίνει χρήματα, να του κάνει δώρα τα, τα Χριστούγεννα, Χριστουγεννιάτικα δώρα, Πρωτοχρονιάτικα κτλ. Στην πραγματικότητα όμω, ε, θέλω να μιλήσω λίγο έτσι για το πώ βλέπω εγώ το να βαφτίσει κάποιον. Θεωρώ ότι η σχέση νονού και βαφτιστηριού, νονά και βαφτιστηριού, είναι η ιερή σχέση είτε είσαι θρήσκος είτε όχι, γιατί στην ουσία αναλαμβάνεις μια ευθύνη να είσαι ένα υγιές πρότυπο ανθρώπου για ένα νέο άνθρωπο, πέραν από τους γονείς του, που μακάρι να είναι και οι γονείς του υγιείς πρότυπα, και ο ρόλος σου και η ευθύνη σου ως γονινονός ή ως νονά, είναι να είσαι ένας άνθρωπος στη ζωή αυτού του παιδιού που να δίνει ένα λαμπρό παράδειγμα, ένα παράδειγμα ανθρωπιάς, ανθρωπισμού, Α, 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 φυσιολογικής, α, λογικής σκέψης, α, πνευματικότητας, μετρημένης ζωής με την έννοια του να ζεις μια ζωή υγιή, με ανθρωπιστικά, ιδεώδη, ιδανικά και πράξεις. Ε, εγώ προσωπικά έχω βαφτίσει ένα παιδί μόνο, την Ελπίδα. Την έχω βαφτίσει όταν εγώ ήμουν 20 ετών, το, 2, το, το, το 1995. Ε, έχω πολύ καλή σχέση με τη μητέρα της, παρόλο που η μητέρα της είναι θρήσκα πολύ, είναι η συμπεθέρα μου είναι... Η συμπεθέρα μου λέω, δεν έχω συμπεθέρα ακόμη. Η κουμπάρα μου είναι πρεσβιτέρα ε, πρεσβυτέρα, έχει γεννήσει 10 παιδιά, είναι πολύ τεκνή μητέρα και είναι και άξια, πολύ άξια μητέρα, η κουμπέρα μου, η κουμπάρα μου, η Κυριακή, η παπαδιά. Είναι το 7ο παιδί Ελπίδα, εγώ τη ζήτησα να βαφτίσω το παιδί, η κουμπάρα μου επειδή είναι ένας πολύ γλυκός και καλλιεργημένος και πνευματικός και αγαπητικός άνθρωπος και παρόλο που έχει γεννήσει πολλά παιδιά, έχει κάνει δέκα παιδιά, είχε συνεχώ προτάσει από φίλου και ανθρώπου που την αγαπάνε να βαφτίσουν τα παιδιά τη και αυτήν για τον κουμπάρο. Εγώ τη είχα ζητήσει να βαφτίσω το παιδί, ήμουνα 20 ετών και πήρα τη συνειδητότατη απόφαση ότι θα βαφτίσω μόνο εκείνο το παιδί, Λόγω του ότι εγώ ίδια προσωπικά είχα ένα μικρό παράπονο ότι η νονά μου δεν, την ε, δεν, ερχόταν πολύ συχνά να με δει. Φυσικά η νονά μου δεν φταίει αυτό το λόγο. Τώρα που με ενήλικα, το καταλαβαίνω. Η νονά μου ζει σε άλλη πόλη. Ζούσε σε άλλη πόλη. Ζει σε άλλη πόλη από την Πάφο. Δεν ήταν παφίτη, ήταν από τη Λεμεσό η νονά μου. Η ζωή τη νονά μου ήταν διαφορετική από τη ζωή των γονέων μου. Είχε άλλη πορεία η ζωή τη. Ε, παντρεύτηκε πολύ καιρό μετά που με βάφτισε εμένα. Οπότε η νέα της ζωή ήταν διαφορετική. παρόλα αυτά, όσε φορέ έχω συναντηθεί με την ονά μου και με τον Μακαρίτη, τον γονιό μου, γιατί τον νονό μου, επειδή είχε πεθάνει πέρσι, πριν μερικού μήνε, ο ονό μου, ήταν εξαιρετική μαζί μου και μου έχουν δείξει πάρα πολύ αγάπη. Και μάλιστα, τα τελευταία φορά που του έχω συναντήσει ήταν πριν τρία-τέσσερα χρόνια περάσαμε κάποιε μέρε μαζί και ένιωσα πάρα πολύ την αγάπη του. Τότε, εγώ στα 20, δεν ήμουνα τόσο όρημη όσο είμαι τώρα να καταλάβω ότι ήταν πρακτικά δύσκολο η νονά μου να έρχεται κάθε φορά που είχα τα γενέθλιά μου, ή κάθε φορά που τα μπάσα, ή κάθε φορά που τα Χριστούγεννα, παρόλο που τουλάχιστον μια φορά του χρόνου την έβλεπα. Και θα ήθελα να είχα μια νονά την οποία να την έβλεπα πιο συχνά. Και έτσι πήρα την ευθύνη να βαφτίσω την Ελπίδα, η οποία σήμερα είναι 25 ετών η Ελπίδα και είναι και μανούλα δύο κοριτσιών τη Κυριακή. Γιατί είπαμε είναι και η μαμά τη Κυριακή, όπω είναι και η κόρη μου, και τη Σέρπη, τη Δεύτερη. Ήμασταν. Ε, τη Είμασταν, είχα, έκανα πάρα πολύ προσπάθεια για να έχω συχνή επαφή με την Ελπίδα. Ε, μόλις απέκτησε κινητό τηλέφωνο είχαμε επαφή από το τηλέφωνο γιατί από ένα σημείο και μετά εγώ μετακόμισα και ζούσα στη Λευκοσία ε, το 2003. Πόσο χρόνο ήμουν εγώ το 2003 ήμουν 28 άρα τότε η Ελπίδα ήταν 8 ετών. Μέχρι την ηλικία των 8 ετών την έβλεπα πολύ συχνά γιατί ζούσαμε στην ίδια πόλη. Ε, όταν, όταν μετακόμισα στη Λευκοσία, είχαμε τηλεφωνική επαφή και σχεδόν κάθε φορά που πήγαινα στην πάφο, πήγαινα και την έβλεπα. Και, είχαν, και, είχαν και έχουν και πολύ στενέ σχέσεις και με τα παιδιά μου. Και όχι μόνο η Αχπίδα έχει στενές σχέσεις με τα παιδιά μου, αλλά όλα τα παιδιά της Κουμπάρας έχουν στενές σχέσεις με τα παιδιά μου. Και εκείνο το οποίο είχα έγνοια όσον αφορά την παυτιστήρα μου, και νομίζω το έχουμε επιτύχει, είναι να έχουμε μια αγαπητική σχέση, μια σχέση επικοινωνιακή που να μπορεί να μου μιλήσει για τα πάντα και σε διάφορε φάσει τη ζωή τη έτυχε να μιλήσουμε. Και με, μπροστά στη μητέρα τη και χωρί τη μητέρα τη. Και σαφώ υπάρχει πολύ αγάπη και σεβασμό και ανάμεσα στην κουμπάρα και σε μένα και ανάμεσα στην ελπίδα και σε μένα. Και την αγαπώ και τη σέβομαι και τον νιώθω ότι με αγαπάει και με σέβεται. Και αυτό το οποίο έχω να τονίσω για την κουμπάρα μου είναι ότι η κουμπάρα μου ποτέ δεν ήταν πιεστική. Θα με προσκαλέσει πάντα, θα μου πει έλα να φάμε, έλα στο τραπέζι μα το λαμπριάτικο, έλα στο τραπέζι του χριστουγεννιάτικο. Αλλά με τη εξηγήσω ότι η κουμπάρα έχω άλλη υποχρέωση, πρέπει να πάω στο τραπέζι που κάνουν οι μου ή δεν θα έρθω στην ΠΑΦ αυτή την περίοδο, δεν θα παρεξηγηθεί. Δεν θα πει, Ω, δεν με αγαπάει η θέκλα γιατί δεν ήρθε σήμερα. Και όποτε συναντηθούμε με την κουμπάρα μου, επειδή είμαστε ουσιαστικά φίλε, είναι σαν να μην έχουμε χαθεί ποτέ. Δεν είμαστε καθημερινά η μια στη ζωή τη άλλη. Ίσως θα ζούσαμε στην ίδια πόλη να ήμασταν και πολύ συχνά η μία στη ζωή της άλλης, όμως υπάρχει αγάπη, εκτίμηση και σεβασμός. Θεωρώ ότι ε, δεν τα έχω καταφέρει πολύ καλά με άλλου είδους σχέσεις στη ζωή μου, αλλά θεωρώ ότι με το κουμπαριλίκι και με, το, με τη βαπτιστήρα μου και με την κουμπάρα μου, ότι έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί it takes, it takes three to tango σε αυτή την περίπτωση και it takes four to tango. Ας πούμε, λες εσύ τώρα ότι δεν θέλει αυτή τον σύντροφο σου, άρα παίζουν πε, πε, πολύ άνθρωποι ρόλο στο να πάει καλά και να είναι υγιής μια σχέση μεταξύ νονάς και βαφτιστήριου και εγώ έχοντας τις αρχές και τις αξίες που έχω ως άνθρωπος, η μεγαλύτερη ευθύνη που νιώθω ότι είχα και έχω απέναντι στη βαφτιστήρα μου είναι να μπορώ να δίνω ένα καλό παράδειγμα ανθρωπιστικής ζωής και ανθρωπιστικών αρχών και αξίων και να, να είμαι ένα πρόσωπο στο οποίο Εάν θέλει να εκμυστηρευτεί κάτι, εάν θέλει να συζητήσει κάτι, εάν, εάν θέλει να μοιραστεί ένα προβληματισμό, να μπορεί να το κάνει ελεύθερα, μπορεί να πάσα στιγμή να με πάρει τηλέφωνο και να μου πει να θέλω να συζητήσω μαζί σου αυτό που με απασχολεί. Και ε, έτσι βλέπω εγώ αυτή τη σχέση, συνειδητά δεν βάφτισα άλλο παιδί, παρόλο που φίλες μου εγκυμονούσαν και σκεφτόμουν ότι τι ωραία να το βάφτιζα, αλλά δεν το έκανα γιατί ένιωθα ότι θα πρέπει να έχω αρκετό χρόνο και ενέργεια για να δώσω σε ένα άλλο παιδί και όπως συνειδητά γέννησα μόνο δύο παιδιά, έτσι και συνειδητά βάφτισα μόνο ένα παιδί. Δεν το λέω αυτό για να πενευτώ ότι εγώ είμαι η καλή νονά και εσύ δεν είσαι καλή νονά σε καμία περίπτωση. Ίσα ίσα που η δική μου η δουλειά ήταν πάρα πολύ εύκολη γιατί είχα και έχω μια νορμάλ κουμπάρα, ένα φυσιολογικό άνθρωπο, σεβαστικό άνθρωπο που δεν δημιουργεί προβλήματα η δική σου η δουλειά είναι πολύ πιο δύσκολη. Είμαι σίγουρη ότι έχει επενδύσει πολύ περισσότερο χρόνο, χρήμα και ενέργεια στο να διατηρήσει τη σχέση με το βαφτιστήρι σου, έχοντα όλε αυτέ τι δυσκολίε και τι επιπλοκές με την συμπεριφορά τη κουμπάρα σου, έτσι όπω την περιγράφει η γνώμη μου είναι να ξεκαθαρίσεις την κατάσταση και είμαι σίγουρη ότι ακόμη και αν σου απαγορεύσει να έχεις επαφές μόνο με το βαφτιστήρι, όταν το βαφτιστήρι σου ενηλικιωθεί ή όταν γίνει 13, 14, 15 χρόνια και αποκτήσει κινητό τηλέφωνο και social media, θα σε ψάξει το ίδιο και θα μπορείς να έχεις μια σχέση μαζί του και να το στηρίξεις ίσως κιόλα στις δυσκολίε που θα έχει να αντιμετωπίσει μια μαμά παρεμβατική, μια μαμά έτσι όπως την περιγράφεις που ίσως να είναι... Τοξική, ίσως, σίγουρα είναι αδιάγνωστη ό,τι και να έχει. Σίγουρα δεν είναι νορμάλ ο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Δεν είναι φυσικό, δεν είναι ψυχικά ισορροπημένο. Δεν, δια... δεν μπορώ να διαγνώσω τη γυναίκα, μπορώ να πω μόνο ότι είναι αδιάγνωστη και ότι δεν χρησιμοποιεί ε, με. Ε, πώς να το πω, με. Ε, Δεν δε είναι βαρύ ο χαρακτηρισμό που τη λες τοξική, γιατί σαφώ όλα αυτά που περιγράφει είναι τοξικά. Αυτέ είναι οι απόψει μου. Γράψτε μα και εσεί την εμπειρία σα με τα βαφτιστήρια σα ή με τι νονέ σα ή του νονού σα. Ε, καλό βράδυ σε όλου! Φιλιά!